Τα τραγούδια του Γιώργου Ζήκα μοιάζουν να είναι επηρεασμένα από το Αιγαίο, τα μπουζούκια της μακράς περίοδου 1930-1960, τα ροκάκια των 60's, αλλά και το νεολαϊκό ρεύμα της δεκαετίας του 80. Ο Γιώργος Ζήκας άρχισε να γράφει μετά τα 30, όταν έπεσε τυχαία στα χέρια του ένα μπουζούκι, σε ένα χαμηλού προφίλ παρείστικο κλίμα, με το αποτέλεσμα να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία του ιδίου και των τραγουδιών του. Ο Γιώργος Ζήκας γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1949 στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη θάλασσα, και έφυγε από τη ζωή στην ίδια πόλη στις 20 Δεκεμβρίου του 2019. Ένας καλλιτέχνης ανθρώπινος και φιλοσοφημένος, με τραγούδια χειροποίητα, τραγούδια με ψυχή, πολλά σχεδόν διανύουν το χρόνο ρήμασής τους πριν ηχογραφηθούν. Το 1990 κυκλοφορεί ο δίσκος του Γιώργου Ζήκα «Σβήστα όλα». Είναι ο πρώτος που ξεκαθαρίζει κάπως τα πράγματα σε σχέση με τον ήχο των τραγουδιών του συνθέτη, μετά το άλμπουμ «Με τα φεγγάρια χάνομαι» το 1985 με το Σταύρο Λογαρίδη, αλλά και το «Σώπα και άκουσε» το 1987 με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ο δίσκος «Σβήστα όλα» έχει όλη εκείνη την παρείστικη διάθεση στην οποία βρίσκεται ο Ζήκας, αλλά και από την οποία εμπνέεται. Χρώματα και αρώματα της γης και της θάλασσας, ήχους φυσικούς και φωνές έξω από τα κυρίαρχα πρότυπα της εποχής. Στο άλμπουμ αυτό γίνεται πιο εμφανής η επίδραση που δέχτηκε ο Ζήκας από το ρεμπέτικο τραγούδι. Ο δίσκος δεν βγάζει μεγάλα σουξέ, ίσως μόνο το σκοπτικό διάλογο του συνθέτη Μπουζουξή με τη Μαριό, που αργότερα ηχογράφησαν ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου με τον Κώστα Μακεδόνα. Προτείνω όμως την άγνωστη τότε εκτός Θεσσαλονίκης φωνή της Μαριός, εμπιστεύτηκε δύο τραγούδια στη φωνή του Μανώλη Πάπου και στηρίχθηκε σε μια παρέα σπουδαίων νέων μουσικών, οι οποίοι έδωσαν εκ των ενόντων τη ψυχή του δίσκου, όπως γινόταν πάντα με το λαϊκό τραγούδι. Χαρακτηριστικό του δίσκου «Σβήστα όλα» είναι ότι ηχογραφήθηκε στο στούτιο Αγροτικών του Νίκου Παπάζογλου. Ο Γιώργος Ζήκας στο τραγούδι «Μπουζουξής» καταπιάνεται με το διάλογο ενός μπουζουξή με την καλή του, θέλοντας να τονίσει από τη μία την αφοσίωση του μουσικού στο σολίστικο αυτό όργανο, από την άλλη όμως και τη σημασία που θέλει η σύντροφός του. Εκείνος είτε είναι υποψήφιος είτε αρχάριος μπουζουξής, σκοπός και στόχος του σύμφωνα με τα πρότυπα είναι να γίνει πρώτος με στην πιάτσα και δημοφιλής. Εκείνη βλέποντας τον Άνε όλη μέρα με τον μπουζούκι αγκαλιά και σε εκείνη ούτε μια μιλιά, είναι αποφασισμένη να του σπάσει το μπουζούκι, γιατί από τη ζήλια της κοντεύει πια να σκάσει. Εκείνος, τονίζοντας τη χρησιμότητα του οργάνου και την διαμέσου των χρόνων παρουσία του στο τραγούδι, την αποστομώνει καταλήγοντας φραστικά ότι το μπουζούκι έχει ψωμί, έχει ψυχή και στον καυγά μπορεί να βάλει μελωδία. Ο Γιώργος Ζήκας, σ' άλλο ένα τραγούδι του, σκιαγραφεί με τους προσωπικούς του στοχασμούς, μιλάει όμως παράλληλα και τη γλώσσα της καρδιάς, που δοκιμάζεται σε πολλά. Θα στο σπάσω, απ' τη ζήλια μου κοντεύω πια να σκάσω. Όλη η μέρα το μπουζούκι αγκαλιά και σε μένα ούτε μια μιλιά. Και σε μένα ούτε μια μιλιά. Τι να κάνω η τρελή, τα μπλέξα με μπουζουξί. Μα σκοπό έχω μονάχα έναν, να του κάνω μια σκηνή, να διαλέξεις τη στιγμή. Το μπουζούκι θέλει εμένα. Πάψε τώρα να γκρινιάζεις, στην εκπαίδευση μου εμπόδια μη βάζεις. Στο χάπι θέλω να γίνω μπουζουξής. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Πρώτος με στην πιάτσα και δημοφιλής. Πρώτος με στην πιάτσα και δημοφιλής.
γίνει δηλαδή το μπουζού και εκεί ψωμί. Πάψε να το βλέπεις με κακία. Έχει και αυτοψυχή και να δεις ότι μπορείς στον καυγά να βάλει μελωδία. Δηλαδή το μπουζού και εκεί ψωμί. Πάψε να το βλέπεις με κακία. Έχει και αυτοψυχή και να δεις ότι μπορεί στον καυγά να βάλει μελωδία. Τι να γίνει δηλαδή το μπουζού και εκεί ψωμί. Πάψε να το βλέπεις με κακία. Έχει και αυτοψυχή